Thank you.
αρχή. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία και ζωή στον έστη. Αξιόπινη προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά. Γιατί η νεολαία είναι το μέλλον μας και χωρίς την νεολαία δεν έχουμε αύριο. Άρα η προσπάθεια αυτού του συλλόγου είναι πάρα πολύ καλή, γιατί ουσιαστικά για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά που εμείς υποστηρίζουμε, πρέπει να αρχίσουμε από μια ευαίσθητη γενιά όπως είναι η νεολαία. Εκεί είναι το πρόβλημα γενικά της ελληνικής κοινωνίας. Θέλουμε τη δικιά μας νεολαία να είναι προστάτητες σε αυτό το αγώνα. Είναι πολύ ευχάριστο που βλέπουμε νέα παιδιά να μας κρατάνε στην ροχιά. Αυτό δείχνει ότι ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου που τους συγχαίρουμε έχουν πιάσει το νόημα. Γιατί ουσιαστικά τι είχαμε πει και σε συνδυάσει αυτό που κάνουμε. Όλοι οι σύλλογοι πρέπει να κάνουν ένα κομμάτι νεολαία. Γιατί ο νέος θα προσεγγίσει το νέο. Και επειδή μιλάμε για μια παραγμιακή κοινωνία, όπως είπε και ο Κώστας, εμείς πρέπει να είμαστε προστάτες από τον αγώνα. Γιατί ουσιαστικά, από ό,τι καταλάβατε όλοι, το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι οικονομικό, είναι αξιακό. Τη στιγμή που οι κυβερνώντες χάσαν αρχές και αξίες και έχουν συμφωνηθεί τα πάντα, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Άρα αυτά που υποστηρίζουμε εμείς είναι επίκαιρα όσο το άλλο. Άρα πρέπει να έχουμε το πολιτικό να έχουμε την προσωπικότητα να μπορούμε αυτά να τα υποστηρίξουμε όπου και να είμαστε. Είτε είμαστε σε παρέες, είτε είμαστε σε γενικά στην κοινωνία. Και επειδή μιλάμε για νεολαία, μην ξεχάσουμε ότι το ανάγκημα φέτος είναι τριήμερο, 24, 25, 26 Ιουνίου, 24 Ιουνίου την Παρασκευή το βράδυ είναι το φεστιβάλ νεολαίας. Δίνουμε τόπο και χρόνο στα παιδιά για να έρθουν, να παίξουν, να συνεχίσουν και πραγματικά είναι συγκινητικό γιατί μέσα από την προσπάθεια βγαίνουν νέα παιδιά, νέοι καλλιτέχνες. Επίσης φέτος κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Αν ακούσετε με λίγο προσοχή, ίσως είτε ενδιαφέρον. Μάλλον δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Φέτος για πρώτη φορά κάνουμε κάτι στο αντάλλαγμα βιωματικό. Σας ενδιαφέρει. Θα κάνουμε το σαρκατσάνι το καλαμάνι. Πώς, τι είναι αυτό στην πράξη. Θα προσπαθήσουμε το Σάββατο μεσημέρι, ξεκινώντας από μια περιοχή περίπου 3-4 ώρες μακριά από το αντάλλαγμα, να κάνουμε αναπαράσταση όπως γινόταν το καραβάνι. Με τη συμμετοχή όλων εμάς. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή όλοι εμείς να ζήσουμε αυτή τη διαδικασία. Άλογα μπροστά, πίσω με τα παιδιά, τις γυναίκες, όλα τα σχετικά. Και αυτό είναι μια πρόσκληση σε όλους εσάς, γιατί πραγματικά θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε τις μεγαλύτερες ομοσπονδίες. Φίλοι σύλλογοι της Μεσοαμερικής που μας κάνουν την παρουσία σας, κυρίες και κύριοι, νέοι κυρίες, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και καθώς αράστη. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στο αποψινό τέταρτο κατά σειρά ανάγκη της Ελληνίας του Συλλόγου και να σας ευχαριστώ όπως τα πάτε καλά και να καθόμαστε σε γλέντια και σε χαρές. Όταν πριν 2 χρόνια αναλάβαμε το σύλλογο του Συλλόγου μας, και βλέποντας άλλους συλλόγους, ίσα τα κατσαλιά στους πόντους, στους πομπίνους, στους κρίτες, σκεφτήκαμε ότι μπορούμε και εμείς να δραστηριοποιήσουμε την νεολαία μας και να κάνουμε πολλά πράγματα. Έτσι, πήραμε την απόφαση να δημιουργήσουμε την τμήμα νεολαίας, γιατί πιστεύουμε ότι η νεολαία είναι το πιο υγιές κομμάτι, όχι μόνο του συναυτού μας, αλλά και της πατρίδας μας. Τους νέους τους έχει ανάγκη ο τόπος μας. Οι νέοι είναι οι συνεχιστές της παράδοσής μας. Για τη διατήρηση της παράδοσης από τους νέους μας, δεν μας χρειάζονται επισημότητες και μελοποιηθεί.
από αυτά έχουμε αποκτήσει. Το απλό κάλεσμα και ατόμο του παλαιότερου Ευρωπαίου είναι πραγματικά αυτό που έχουμε όλοι ανάγκη σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να σας ευχηθώ καλή διασκέδαση. Θα ήθελα τα κομμάτια να σας ευχηθώ σημείο να παρουσιάσω την καινούργια εκπομπή δημιουργίας του συλλόγου μας, γιατί πριν το μεγάλο μήνυμα σε αυτές τις εκλογές μπήκε καινούργιο συμβούλιο, οπότε είναι μια αναδιάρθρωση της εκπομπής και μέσα, όχι ότι και με το παραπάνω μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω για την καταλήτη και την μετά, η οποία αυτή τη στιγμή είναι από άλλο σκαλιδό στην Κοινωνία. Και αυτή και ο Κώστας Γιάννης και άλλα παιδιά έχουν ανταποκριθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτό το οποίο παρουσιάσαμε. Η επιτροπή που δείτε την εμφανίση είναι ο Κώστας Μητρασκούλας, φιλόλογος στο επάγγελμα. Η Κατερίνα Γεωργαντά, η οποία είναι φοιτήτρια φαρμακευτικής. Ο Γιάννης ο Κακαμούκος, ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Είναι ακόμα ένα παιδί, ο Γιάννης ο Καραγιάννης, ο πανεπιστής του Ευρώπου, ο οποίος επειδή έχει ακόμα κάποιο από τον κόσμο, αποσυγχάνεις τα πια εγώ, να είναι τώρα θα είναι αργότερα. Είναι όμως ο Έλαβο Γιάννη, Έλαβο, Έλαβο. Ο Γιάννης ο οποίος είναι λογιστής του Καραγιάννη. Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και να σκέφτεσαι όλους. Τον κύριο Καριώτη, τον κύριο Αντιπρόεδρο της Αγγλικής Ομοσπονδίας, ο συλλόγος που μας την παρουσία της, και το χώρο.